Αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εδώ πέρα σήμερα. Ε, με μεγάλη μας χαρά σας υποδειχόμαστε το σημερινό εργαστήριο για τις δημόσιες συμβάσεις του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής με ευέλικτη μεθοδολογία. Οι συνεργάτες μου εδώ πέρα μου έχουν, βράξει, μου έχουν γράψει ένα πολύ ωραίο λόγο που λέει σχετικά... Πως πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα πυλώνα ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. πόσο αγκαλιάστηκε αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα από όλο τον κόσμο και αποτέλεσε τη φυσική εξέλιξη της διάβγειας. Δηλαδή, αποτελεί ένα, μια πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αλλά και στους πολίτες όχι μόνο να βλέπει όλους εκείνους τους διαγωνισμούς του διαγωνισμού στους οποίους εξελίσσονται αλλά ταυτόχρονα πλέον τώρα και στην εξελιγμένη της μορφή που έχει πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2017 να μπορούν να βλέπουν και τις πράξεις ανάθεσης και κατακύρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνήθως μιλάμε για ψηφιακές στρατηγικές και δεν κοιτάμε την ουσία. Και η ουσία είναι να έχουμε δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες είναι χρήσιμες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και θεωρώ ότι και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο να καταρτίζουμε στρατηγικές πενταετής, που και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν υπάρχει μια στόχευση και ένα σχέδιο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για εφαρμογές οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να καλύψει ένα πολύ χρόνο κενό σχεδιασμού και να προχωρήσει γρήγορα σε εφαρμογή δράσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για λύσεις οι οποίες εξελίσσονται μέσα από συνεργασίες και η συνεργασία είναι ένα πράγμα το οποίο στην ελληνική κοινωνία δεν έχει γίνει ακριβώς αντιληπτό. Και τι εννοώ συνεργασίες. Εννοώ ότι μέσα από ευέλικτε μορφές ευέλικτε μορφέ που θα αξιοποιήσει και η ίδια η Γενική Γραμματεία Ψηφιακή Πολιτική με τα εξειδικευμένα στελέχη τη, θα συγκροτούνται ειδικέ ομάδε που θα πηγαίνουν στα Υπουργεία και θα δίνουν λύσει στα προβλήματα που απασχολούν του πολίτε και τι επιχειρήσει. Τι εννοώ με αυτό, στου κρίσιμου τομεί. Όπω αυτοί έχουν προσδιοριστεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τη υγεία, τη κοινωνική ασφάλιση, τη εκπαίδευση, του ψηφιακού γραμματισμού, στον οποίο η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με ομάδες εργασίες... που, όπως είπα και πιο πριν, συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, δράσεις οι οποίες θα έχουν άμεση αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα στη ζωή του πολίτη. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για στρατηγικές οι οποίες εφαρμόζονται τελικά. Όπως ξέρετε, ο ψηφιακός γραμματισμός της χώρα μας βρίσκεται σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει επενδύσει σε αυτό. Ε, βλέπουμε δηλαδή να γίνονται απολύσεις, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσε να γίνει επανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους αυτής της χώρας. Προς την κατεύθυνση αυτή με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχεδιάζουμε ένα μαζικό πρόγραμμα εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών αυτής της χώρας. Αυτή τη στιγμή, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακή Πολιτική, εφαρμόζουμε την πρώτη οριζόντια μα δράση. Είναι ένα σύστημα ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με απομακρυσμένε ψηφιακέ υπογραφέ. Θέλουμε να κάνουμε πράξη δηλαδή αυτό το οποίο πολλέ κυβερνήσει πριν από τη δική μα προσπάθησαν να καταφέρουν και απέτυχαν. Απέτυχαν δηλαδή. Συγγνώμη, I'm sorry. Απέτυχαν δηλαδή να εφαρμόσουν μια οριζόντια πολιτική. Και αυτό ήταν και το πρόβλημα τελικά που οδήγησε στην αιρεσιμότητα και στο πάγωμα των πόρων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δηλαδή, η έλλειψη στρατηγική, οι αλληλεπικαλύψει, το όραμα, η εκπαίδευση των ανθρώπων και όλα αυτά κατέληξαν στο η χώρα μα να βρίσκεται σήμερα στην 26η από την 28η θέση στου δείκτε DESI. Δηλαδή, στου για να λέμε και για τον κόσμο να καταλαβαίνει, στου δείκτε του Digital Economy and Society. Για αυτό το λόγο πρέπει να λειτουργήσουμε συνεργατικά για να καταφέρουμε να δώσουμε στη χώρα μας τη θέση που της αξίζει στη νέα ψηφιακή εποχή. Στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με διαδικασίες ανοιχτές, διαφανείς και ασφαλείς που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή σε περισσότερες ιδιώτες, θα εξοικονομούν χρήματα για τους πολίτες, για το δημόσιο και στο τέλος για την ίδια την ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό, η συμβολή εργαστηρίων όπως το σημερινό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική γιατί με τις βέλτισες πρακτικές που θα παρουσιαστούν σήμερα και την ανταλλαγή εμπειριών θα γίνει ένα ακόμα βήμα προς τον εξεχρονισμό των διαδικασιών που ακολουθούνται για τις συμβάσεις των δημοσίων έργων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο σημερινό workshop.